Αντένες 936 Το ραδιόφωνο όπως θέλεις να είναι Αντένες Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς Σέντρα.com.gr Συνδέσου με την ενημέρωση Είπαμε να καλημερίσουμε στην εκπομπή σήμερα και τον κύριο Χρήστο Κοσλιόπλε, τον δήμαρχο Νεστορίου. Καλώς καλώς βρήκα, κύριε Κοσλιόπλε, καλώ ήρθατε. Καλώ σα βρέκα, κύριε Ανατσούλη. Τι χιόνια μα φαίνεται από τον Νεστορίο αρχικά. Το, ε, μπορώ να σα πω ότι έρχομαι από την Κοζάνη. Α, γιατί εκεί υπήρχε μία σύσταση για το Ναι, σδάμ, ναι, ναι. ναι, ναι. Έτσι, παρουσία του κυρίου Παπαθανάση και πολλών άλλων. Με την ευκαιρία, ε, μπορείτε να μα πείτε για το συμπέρασμα. Ε, κοιτάξτε, ανακοινώθηκαν οι πρώτες προσκλήσεις ναι. του προγράμματος αυτού το οποίο ναι. για, την, για όλη την Ελλάδα είναι 1,6 δισεκατομμύρια και για τη Δυτική Μακεδονία είναι 1 δισεκατομμύριο mm -hmm. Από αυτές τις πρώτες προσκλήσεις που ανακοινώθηκαν δεν είδα κάτι που να παρουσιάζει κάποιο ενδιαφέρον για τη δική μας περιοχή ναι. και για το δικό μου Δήμο ε, Μία πρόσκληση μόνο που αφορά την τεχνική βοήθεια δηλαδή ένα ποσό 9 εκατομμυρίων διατίθεται από αυτό το πρόγραμμα για να βοηθηθούν οι φορείς και πρώτα απ' όλα οι Δήμοι να προετοιμάσουν μελέτες για τα έργα που θέλουν να εντάξουν, αλλά δεν μας ξεκαθάρισαν αν αυτή η τεχνική βοήθεια αφορά όλους τους Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας ή μόνο τους ενεργειακούς Δήμους. Μάλιστα. Και να πω την αλήθεια, δεν έμεινα μέχρι το τέλος για να ακούσω τους υπηρεσιακούς παράγοντες, άκουσα τους πολιτικούς παράγοντες, θα το ξεδιαλύνουμε όμως τι επόμενε μέρε. Οι υπόλοιπε προσκλήσει προ το παρόν δεν μα αφορούσαν και νομίζω ότι γενικώ εμεί είμαστε λίγο έξω από αυτή την δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση τη οικονομία. Από... Ναι. από πέρσι τα λέμε αυτά τα πράγματα. Έτσι. Θα δούμε πόσο θα επηρεαστούμε, ελπίζουμε θετικά από αυτή την ιστορία, αλλά δεν ξέρω πόσο πραγματικά στο τέλο θα τραβώντα τη γραμμή θα είμαστε ικανοποιημένοι. Τώρα για το χιόνι που ρωτήσατε, ε, έχει λίγα χιονάκια. Λίγα, η λίγα η λίγα κοτήλη πραγματικά. έχει κανένα εικοσαριά πόντου. Η Διποταμία και οι γύρω περιοχέ έχουν κανένα πέντε πόντου. Το Νεστόριο έχει ελάχιστο, απλώ λίγο άσπρη σε δεξιά και αριστερά. Τελικά, πολλή λόγο για το τίποτα. Σήματα ήρθαν, τηλέφωνα χτύπησαν, yeah. SMS και τα λοιπά. Πανικό, αλλά. Δεν έπιασε την δεν έπιασε... περιοχή όσο, όχι, όσο λέγανε ότι θα έπιανε. Θα έπιανε. Λοιπόν, για να πάμε στα αμυγός τώρα υπόλοιπα, γιατί είστε εδώ σήμερα μαζί μας και για έναν ακόμη επιπλέον λόγο. Ε, είχαμε την επιστολή και διαβάσαμε την επιστολή προχθές, χθε πότε ήτανε, του Δημοτικού Συμβουλού της δικής σας ομάδας του κ. Βανόπουλου. Μια δήλωση ανεξαρτοποίησης, η οποία όμως, όπως διαβάσαμε και την ανακοίνωση, περιέχει και κάποιες, μάλλον δύο προσωπικές επιθέσεις σε εσάς. Ε, η μια αφορά τα μεγάλα έργα του Νεστορίου, για τα οποία λέει ότι ουσιαστικά ε, τα έχουμε εγκαταλείψει στην α, τυχή του, ε, όπως είναι το River Party, το φράγμα ε, Νεστορίου και της α, Διποταμίας και το άλλο αφορά την α, πρόθεσή σας να είστε υποψήφιος δήμαρχος αφού λέτε εδώ, δεν αφή, όπως λέει η ανακοίνωση ε, της αναξιδοποίησης δεν αφήνετε τη νέα γενιά όπως είχατε προσχεθεί να βγει μπροστά ε, από σας. Αν θέλετε λίγο να τα σχολιάσουμε όλα αυτά που φέρνουν μια, μια αναστάτωση αυτά στη Δημοτική Αρχή αρχικά γιατί την ένα μέλος μέχρι τώρα ήταν στην παράταξή σας. Καταρχήν ε, να πούμε κύριε Νατσούλη ότι δεν βρεθήκαμε γι' αυτό το λόγο. Ε, ε, είχαμε μια Τάξη. δική μας προσωπική συνάντηση. Και με αυτή την ευκαιρία Ωραία. Προσπαθούμε να πούμε και δύο πράγματα Ωραία. Έτσι, ε, Δεν έχει καμιά ιδιαίτερη σημασία Το λέω έτσι με τα λόγου γνώσεως mm -hmm. ε, Αυτή η ανεξαρτοποίηση Δεν ήταν κάτι ξαφνικό Δεν ήταν κάτι ευνηδιαστικό Ο συγκεκριμένος άνθρωπος Ο κ. Βανόπλος τον παρατηρούμε εδώ και αρκετό καιρό Με την αρθογραφία έχει, έλεγε κάποια πράγματα Παρόλο που, έχει, που είχε εκλεγεί Με τη δική μου ομάδα και με το δικό μου ψεφοδέλτιο Είχε διαφοροποιηθεί από τις πρώτες μέρες από το πρώτο διάστημα είχε προφανώς τους δικούς του λόγους ακολουθούσε έναν μοναχικό δρόμο και όταν λέω μοναχικό το εννοώ mm -hmm. γιατί και όλη η αντιπολίτευση η πραγματική αντιπολίτευση έχει ταυτιστεί με την ε, διοίκηση του Δήμου για όλα τα μεγάλα ζητήματα και για όλα τα έργα που γίνονται στην περιοχή μας και μπορώ να σας πω ότι δεν υπήρχαν ε, ε, μειοψηφίες και πλειοψηφίες στις αποφάσεις των Δημοτικών συμβουλίων. Πλήν ίσω κάποιων περιπτώσεων στι οποίε μειοψηφούσε συγκεκριμένος άνθρωπος, ο συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίο τώρα υπέβαλε την παρέντησή του. Αλλά δεν ήταν κάτι ξαφνικό. Ε, την ανεξαρτοποίησή ήταν... του, για να το διευκρινίσουμε Την ανεξαρτοποίησή είναι... του παρέντησε από, αρέτηση... από τη δημοτική ομάδα. Ναι, από τη δημοτική δημοτική ομάδα, ομάδα. Ναι. Κοιτάξτε εδώ, ένα μόνο απλό σχόλιο. Ο καθένα έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά όταν εκλέγεσαι με μία ομάδα, mm. δηλαδή όταν ο, ο κόσμος, οι δημότες, οι ψηφοφόροι. Σε, σε, σε τάσουν σε μια ομάδα που πρέπει να διοικήσει τον Δήμο το να διαφοροποιήσει από αυτή την ομάδα από το πρώτο διάστημα και να προσπαθείς να δημιουργήσεις προβλήματα νομίζω ότι το ελάχιστο που κάνεις είναι να δείχνεις μια ασέβεια προς τους ψηφοφόρους οι οποίοι σε εξέλεξαν και σε έστειλαν σε εκείνη την πλευρά εάν ήθελες να ακολουθήσεις έναν διαφορετικό δρόμο υπήρχαν πολλοί τρόποι να τον ακολουθήσεις σε αυτόν τον δρόμο Επίσης αν είχε σκοπό κάποιο, και τώρα λέω γενικά mm -hmm. ε, να, να, να είναι διαφοροποιημένος παρόλο που εκμεταλλεύτηκε την ομάδα αυτή Γιατί βρέθηκε σε ένα εκλογικό σώμα του 80% Και έτσι μπόρεσε να εκλεγεί και με τη βοήθεια κάποιων ανθρώπων Εάν λοιπόν ε, βρέθηκε σε αυτή την ομάδα Και θέλεις να ακολουθήσει από το πρώτο διάστημα μια διαφορετική πορεία Έπρεπε από τις πρώτες μέρες, από το πρώτο διάστημα που έχεις πάρει αυτή την απόφαση να υποβάλει τουλάχιστον την παρέτησή σου από τότε από τη δημοτική ομάδα. Μην πω ότι έπρεπε να υποβάλει και την παρέτησή σου από το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί για άλλο λόγο εξελέγει και άλλο ρόλο ε, παίζει μέσα ε, σε έναν Σε Αυτό ένα το σημείο παντάτε εδώ που γράφει για την πολυφωνία, για το δημοκρατικό διάλογο και Εντάξει, ότι εσεί εκεί... ουσιαστικά στηρίζεστε στην αρχή του ενό αδρό αυτό. Εντάξει, αυτά είναι κάποια κλισέ κύριε Νατσούλη τα οποία τα χρησιμοποιούν κάποιοι οι οποίοι έχουν μύχιες σκέψεις, δεν ξέρω τι σκέφτονται στο μυαλό τους mm. και πού θέλουν να το πάνε και θεωρούν ότι εγώ δεν λειτουργώ δημοκρατικά κτλ. Θα παρακαλούσα κάποιου από εσά τους δημοσιογράφους να αρθείτε κάποια στιγμή να παρακολουθήσετε ένα δημοτικό συμβούλιο για να δείτε... Πόσο άψογα, πόσο ολοκληρωμένα και πόσο δημοκρατικά λειτουργούν τα δημοτικά μα συμβούλια. Δεν είναι δημοτικά συμβούλια στα οποία αναγυγνώσκονται οι τίτλοι των θεμάτων και προχωράνε οι δημοτικοί σύμβουλοι στι ψηφοφορίε, επειδή κάποιο έτσι του εντέλει. Είναι δημοτικά συμβούλια στα οποία γίνεται ουσιαστική συζήτηση, στα οποία υπάρχουν εισηγητέ, στα οποία υπάρχει κουβέντα, γίνονται ερωτήσει, εκφράζονται ε, σύμφωνε ή αντίθετε απόψει. Όσοι νομίζουν ότι πρέπει να διαφωνήσουν, διαφωνούν κτλ. Αλλά αυτό συμβαίνει πολύ σπάνια, γιατί είναι πράγματα τα οποία μας αφορούν όλους και κάνουμε μία προσπάθεια για να λύσουμε τα προβλήματα της περιοχής μας. Και δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Άρα αυτό το κλισέ, ότι κάποιος λειτουργεί δογματικά, κάποιος λειτουργεί από μόνος του χωρίς να υπολογίζει τους άλλους, δεν ισχύει. Και λέγεται για να, γιατί θέλει να καλύψει κάποιε άλλε μύχε σκέψεις σκέψει, ενδεχομένω που mm -hmm. κρύβονται στο πίσω μέρο του μυαλού του. Ε, γίνεται μια αναφορά από τον κύριο Βανούπλο για τα μεγάλα έργα. River Party, Αυτό είναι που θέλω να συζητήσουμε, δικοτανίας. γιατί τα υπόλοιπα δεν με αφορούν. Ε, Λέει ότι έχει, έχουν αποξιωθεί, έχουν αποσταλεί καλένδες καλένδε, mm -hmm. απώλεια ανταποδοτικών και από το υδροελεκτρικό του φράγματο 1-200 ο Δήμαρχος έχει αποδεχθεί μυρολατρικά αυτή την κατάσταση και παραμένει ναι, ενεργός μου... σε τέτοιους διεκδικήσεις. Τα είδα, τα, τα διάβασα τα κύριε το το. μην δεν χρειάζεται να κουράζεστε. Τα διάβασα, μου προξενεί μεγάλη εντύπωση πως ένας ενεργός πολίτης καταρχήν όταν θέλει να εμφανίζεται ως ενεργός πολίτης και πολύ περισσότερο ένα δημοτικό σύμβουλο δεν έχει γνώση ή αν έχει γνώση υποκρίνεται του τι έχει γίνει αυτά τα χρόνια και μιλάω για αυτά τα 3,5 χρόνια όχι για όλα τα προηγούμενα χρόνια που εσείς και οι ακροατές σας ξέρουν πολύ καλά τι έχει κάνει ο Δήμαρχος του Νεστορίου για αυτό το φράγμα και για τα υπόλοιπα έργα αλλά αυτά τα 3,5 χρόνια πώς ένας Λέγαμε και πρόσφατα, συζήτη, μάλιστα, για τα δύο. πρόσφατα είχαμε μια συζήτηση αναλυτικότατη mm. για αυτά τα έργα mm. τι έχουμε κάνει όλο αυτό το διάστημα θέλω να σας πω κάτι ο συγκεκριμένος άνθρωπος που ανεξαρτοποιήθηκε πριν από κάποιου μήνε, υπέβαλε μια παρόμοια ερώτηση προς τον Δήμαρχο και προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να, να εξηγήσει, να ενημερώσει ο Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο για το τι ενέργειες έχουν γίνει όλο αυτό το διάστημα για να πετύχουμε την ε, συνέχιση του φράγματος του Νεστορίου. Πράγματι, μετά την έλευση αυτής της επιστολής στα χέρια μου στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο το έθεσα ως θέμα ενημέρωσης προκειμένου να κάνω μια αναλυτική ενημέρωση για την ιστορία του φράγματος και τι ενέργειε που έχουν γίνει από μένα και από όλου του φορεί τη Καστοριά για την εξέλιξη αυτού του μεγάλου έργου. Και σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο δεν παραβρέθηκε αυτό που ρωτούσε. Ο ίδιο ο άνθρωπο. Αγνόησε το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ήρθε. Ε, ε, Παρ' όλα αυτά, εγώ έκανα αναλυτική ενημέρωση στου υπόλοιπου δημοτικού ε, συμβούλου. για αυτό το θέμα που τώρα γίνεται εδώ, ανοίξει το. Ανοίξει σε... το θέμα, στο ρώτησε θέμα. Τον, τον, τον Δήμαρχο. Και δεν ήρθε σε αυτό το φέρα Το φέραμε θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο με δική του αφορμή και δική του ερώτηση. Δόθηκε ολοκληρωμένη απάντηση και ο ίδιο δεν παραβρέθηκε. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να πω κάτι περισσότερο. Ο κόσμο τα γνωρίζει αυτά τα πράγματα. Ξέρει τι επαφέ που έχω κάνει με όλου του υπουργού και υφυπουργού προσωπικά για το φράγμα του Νεστορίου, γιατί το φράγμα του Νεστορίου δεν ανήκει στο Δήμο του Νεστορίου. Ούτε καν στην περιφέρεια Καστοριά που ανήκε κάποτε. Ανήκει στο Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη. Αυτό έχει την ευθύνη για να το προχωρήσει να το σταματήσει. Έχουν γίνει και προσωπικέ επαφέ του Δημάρχου με του υπουργού και όχι μόνο με αυτού, αλλά ακόμα και με τον Πρωθυπουργό, δύο φορέ συναντήθηκα με τον Πρωθυπουργό εγώ για αυτό το θέμα. Και με πολλού άλλου υπουργού. Έχουν γίνει συναντήσει κοινέ του Δημάρχου Νεστορίου και του Δημάρχου Καστοριά με του αρμόδιου υπουργού. Έχουν γίνει συναντήσει όλων των τοπικών φορέων και του Δημάρχου με του βουλευτέ, αλλά και όλων των τοπικών φορέων με του αρμόδιου υπουργού, για να μπορέσουμε να προωθήσουμε αυτό το θέμα, που είναι ένα θέμα κυβερνητικών αποφάσεων και όχι δημοτικών αποφάσεων. Και όταν κάποιο υποκριτικά ρωτάει τι έκανε ο Δήμαρχο ή έχει εγκαταλείψει ο Δήμαρχο το φράγμα του Νεστορείου, τότε καταλαβαίνουμε ότι αποσκοπεί κάπου αλλού και όχι πραγματικά Άρθουμε στην ουσία του θέματος. Θα δούμε λίγο σε αυτό. Πιστεύετε θέματος. ποια είναι η πρόθεση πραγματικα στην ουσια του θεματος λιγο σε αυτο πιστευετε ποια ειναι η προθεση πραγματικη του κ. Βανόπουλου. Ας λοιπόν. πούμε όμως λίγο, επειδή δεν ναι. θέλω να ασχοληθώ με τον συγκεκριμένο άνθρωπο περισσότερο, ας πούμε λίγο πάνω στην ουσία των ερωτημάτων που βάζει, γιατί πέρα από αυτό μιλάει και για το υδροηλεκτρικό Μάλιστα. το οποίο. Ένα ε, μπορώ, ε, δεν, δεν ξέρω αν το ξέρει, όφιλε να το ξέρει. Το ξέρει πάντω όλο ο Δήμο και όλοι οι Δημότε και η, με, η, η μεγάλη πλειοψηφία τη κοινωνία τη Καστοριά ότι το 2013 ο συγκεκριμένο Δήμαρχο που μιλάει τώρα στην εκπομπή σα φρόντισε να ψηφιστεί νόμος στο ελληνικό κοινοβούλιο με δικές μου πρωτοβουλίες για να μπορέσει να ωφεληθεί ο Δήμος στην Ιστορία από την εκμετάλλευση αυτού του υδροηλεκτρικού. Τι έγινε τότε, θα το θυμίσω με δύο κουβέντε. Θέλω να πω ότι καταρχήν η άδεια ανήκε στην περιφέρεια. Διεκδίκησα να πάρουμε εμεί ω Δήμο αυτή την άδεια. Έφερα το θέμα στην Επιτροπή Ορεινών Δήμων και συμφώνησε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Έφερα το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο τη ΚΕΔΕ. Και συμφώνησε όλο το διοικητικό συμβούλιο. Πήγα, βρήκα τον τότε Υπουργό Εσωτερικών και συμφώνησε. Πήγα, βρήκα όλα τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου και συμφώνησαν. και Έφτασε το θέμα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τότε ενημερώθηκε η περιφέρεια Καστοριά και η περιφέρεια Δυτική Μακεδονία και η αντιπεριφέρεια Καστοριά και διαφώνησε. Δια... Θυμάστε τότε mm -hmm. τη σύγκρουση που είχαμε με την περιφέρεια και την αντιπεριφέρεια. Ενημερώθηκε η Ένωση Περιφερειών Ελλάδο και προσπάθησε να διαπραγματευτεί και όταν φτάσαμε στην ημέρα της ψηφοφορία, βρεθήκαμε όλοι στην Αθήνα, διαπραγματευθήκαμε και ψηφίστηκε ένας νόμος που λέει το εξή. Τα ωφελήματα από την εκμετάλλευση του υδροελεκτρικού του φράγματος του Νεστορίου θα κατανεμηθούν αναλογικά μεταξύ του Δήμου Νεστορίου και της Περιφέρειας. Αυτό είναι μια τεράστια επιτυχία. Το τι σημαίνει αναλογική κατανομή θα προέκυπτε μετά από μια κοινή υπουργική απόφαση που θα εκδοθεί το επόμενο διάστημα. Δεν εκδόθηκε μέχρι τώρα γιατί δεν προχώρησε το φράγμα και δεν έγινε το υδροηλεκτρικό. Αν προχωρήσουν αυτά τα πράγματα, έχει υποχρέωση η κυβέρνηση μετά από διαβούλευση μαζί μας να βγάλει αυτή την κοινή υπουργική απόφαση και να κατανείμει τα ποσοστά Πόσο δηλαδή θα ωφελεί το Δήμο στο Θυμόμαστε πόσο... την μεγάλη διαμάχη που είχε σπάσει ανάμεσα στο Δήμο και Το θυμάστε. Υπήρχε μεγάλη, ο κόντρα, ο τότε, μεγάλη υπήρχε, μεγάλη κόντρα. κ. τότε, μεγάλη κόντρα, τότε, που είχε εξελιχθεί και μέσα από την εκπομπή μα, θα λέγαμε τότε. Και ήταν, στο τέλο, ξέρετε, συμφωνήσαμε, συμφωνήσαμε, και με τον κύριο Σαββόπουλο, συμφωνήσαμε και στα ποσοστά. Και όταν έρθει η ώρα που αυτή η ώρα εξαρτάται από την κυβέρνηση, δεν εξαρτάται από τον Δήμαρχο Ιστορείο, τότε αυτό ο νόμο που είναι νόμο του ελληνικού κράτου θα ισχύσει. Και ο Δήμο Στορίου θα έχει μια τεράστια ωφέλεια οικονομική από την λειτουργία αυτού του υδροελεκτρικού. Αυτά τα πράγματα έπρεπε οι δημοτικοί σύμβουλοι να τα γνωρίζουν. Τα γνωρίζουν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι. Προφανώ δεν το γνωρίζει ο συγκεκριμένο δημοτικό σύμβολο ή κάνει πω δεν το γνωρίζει. Και πάμε και στο τελευταίο θέμα. Ναι. Στο οποίο ήθελα να πω πάλι δύο κουβέντε, τι οποίε αναφέραμε αναλυτικότητα και πριν από μερικέ μέρε. Ναι. Όταν με αφορμή την συνέντευξη του τοπικού βουλευτή. Ε, είπαμε ότι θα περιμένουμε τον Πρωθυπουργό εδώ και, και με την εξέλιξη του ότι δεν ανακοινώσει... πάμε σε δημοπράτηση ή επαναδημοπράτηση, αλλά πάμε στον Τρίτο, στην Τέρνα. Αυτό το έχουμε εξηγήσει δεν και, με, και με το φράγμα τη τυποταμία, Με το φράγμα τη όπου εκεί ο κύριο Ρατζικαλάκια αναφέρθηκε σε μεγάλο θεσμικό παράγοντα, ενώντα προφανώ τον τέο Πρωθυπουργό κύριο Καραμαλή, ναι. που βοήθησε ή παρενέβη ώστε να ξεμπλοκάρει και το φράγμα του της διποταμίας. Εάν ο συγκεκριμένος άνθρωπος, δημοτικός σύμβουλος της δικής μου παράταξης που παρετήθηκε παρατήθη, δεν τα ξέρει αυτά τα πράγματα και δεν ήρθε τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο να ενημερωθεί, ας ακούσει τουλάχιστον τώρα. Τα είπαμε και πριν από μερικές μέρες, ας τα πούμε τώρα, παρόλο που θα ταλαιπωρήσουμε τους ακροατές σας. Τι έγινε με αυτό το θέμα, είναι έτοιμη η μελέτη από το 2017, δεν θέλω να επαναλάβω πάλι την ιστορία του φράγματος της διποταμίας, θα αρδεύσει 4.000 τρέματα και κοστίζει ως έργο 24 εκατομμύρια ΣΥΠΑ, 29 700 ευρώ. Όλοι οι υπουργοί και οι υφυπουργοί του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, οι πέντε από τους έξι που υπάρχουν μέχρι σήμερα, μου είχαν υποσχεθεί σε όλες τις επαφές ότι το έργο αυτό θα μπει στο Ταμείο Ανάκαμψης. Το ίδιο και ο Άδωνη Γεωριάδη, Υπουργό Ανάπτυξη. Το ίδιο και ο κύριο Σκυλακάκη, Υπουργό Αναπληρωτή Εθνική Οικονομία, που ήταν αρμόδιο για το πρόγραμμα ανάκαμψη. Το 2022 όμω τον Ιούλιο, αυτέ οι υποσχέσει δίνονται μέχρι τον Ιούλιο του 2021. Το 2022, όταν είδα και πέρασε ένα χρόνο, στην τελευταία επαφή που κάνω με τον κύριο Σκυλακάκη, μου ανακοινώνει ότι το έργο αυτό πλέον δεν είναι στι προτεραιότητε τη κυβέρνηση. Αποσύρεται και θα κουβεντιαστεί μετά το 2030. Πηγαίνω στον Υπουργό ε, Αγροτική Ανάπτυξη, τον κύριο Γεωργαντά, ο οποίο μου λέει πραγματικά, Δήμαρχε, η τελική μου απόφαση είναι ότι το φράγμα τη διποταμία δεν θα ενταχθεί. Δεν θα ενταχθεί, επαναλαμβάνω, γιατί, γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά με, στη σχέση ε, κόστου-οφέλου. Κοστίζει 30 εκατομμύρια και θα αρδεύσει μόνο 4.000 στρέμματα. Βέβαια και έγινε μια διαμάχη πάρα πολύ μεγάλη, γιατί τα έχω δώσει και γραπτό, αλλά τα είπα και προφορικά. Και θέλω μια κουβέντα να πω μόνο αυτό. Του είπα του Υπουργού ότι δεν πρέπει να μιλάτε και να σκέφτεστε μόνο οικονομίστικα τα 24 εκατομμύρια. Πρέπει να σκέφτεστε και εθνικά. Σκεφτείτε μια κριτική περιοχή η οποία έχει πέντε χωριά οι οποίοι είναι όλοι πρόσφυγε, οι οποίοι ζουν από την γεωργία και την κτηνοτροφία, και που αν δεν γίνει αυτό το φράγμα, δεν θα μείνει άνθρωπο εκεί πέρα μέχρι το 2030. Να φυλάει σύνορα. Θα αδειάσουν αδια... τα σύνορα και θα μπαίνουν οι γείτονέ μα. Και αν μέχρι σήμερα έχουν υλοτομήσει παράνομα 5.000 στρέμματα σε εκείνη την περιοχή, δεν θα αφήσουν τίποτα. Άρα λοιπόν, εάν θέλουμε να κρατήσουμε αυτού του ανθρώπου και να στηρίξουμε μια κριτική περιοχή, πρέπει αυτό το έργο να γίνει. Αλλά η απόφαση του Υπουργείου ήταν να μην γίνει. Τι έκανε από εκεί και πέρα, κύριε Νατσούλη, που δεν τα ξέρει ο συγκεκριμένο άνθρωπο ο οποίο υπέβαλε την ανεξαρτοποίησή του. Έστειλα μία επιστολή στον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή. Γιατί στον ίδιο, γιατί το έργο αυτό είχε ενταχθεί το 2009, όταν Πρωθυπουργό ήταν αυτό και Υπουργό ο Αλέξανδρος Κοντό. Και μάλιστα ο Πρωθυπουργό αυτό είχε επισκεφτεί τη Διποταμία, είχε δώσει την υπόσχεση πριν το 2009 και την τήρησε. Γιατί έβαλε 10 εκατομμύρια ευρώ και ξεκίνησε η μελέτη. Προκηρύχθηκε η μελέτη του φράγματο. Μετά άλλαξε η τοποθεσία του φράγματο, αυξήθηκε ο προπολογισμό και τώρα και δεν να το και τα τα οποία θα. Έστειλα αυτούμε. λοιπόν μία επιστολή στον συγκεκριμένο άνθρωπο και ζήτησα και μία συνάντηση μαζί του. Σε λίγε μέρε μετά την παραλαβή τη επιστολή, με κάλεσε το γραφείο του να πάω στην Αθήνα. Ήταν μία μέρα του Ιουλίου, δεν θυμάμαι την ημερομηνία. Ημέρα Τετάρτη, μία η ώρα το μεσημέρι, συναντήθηκα στο γραφείο με τον πρώην Πρωθυπουργό. Με δέχθηκε με πάρα πολύ καλό τρόπο, ήταν πάρα πολύ φιλικό, ήταν ενημερωμένο απόλυτα γιατί είχε διαβάσει αναλυτικά την επιστολή που του έστειλα και μου είπε: Δήμαρχε, είμαι στη διάθεσή σου να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, προκειμένου αυτό που ξεκινήσαμε τότε να πάρει σάρκα και ωστά σήμερα. Πραγματικά σε δύο μέρε με πήρε ο Γενικό Γραμματέα. Του Υπουργείου Αγροτική Ανάπτυξη, ο κύριο Παπαγιανίδη, και μου είπε, ο Δήμαρχε, μετά την παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού, το φράγμα μπαίνει ξανά, έρχεται από τι καλένδε στην επικαιρότητα, μπαίνει στι προτεραιότητέ μα και του επόμενου μήνε θα έχουμε εξέλιξη. Πριν από μερικέ μέρε, με πήρε τηλέφωνο και μου είπε: Πάμε καλά, είναι στι προτεραιότητέ μα. Το πρώτο εξάμεινο του 2023 θα ενταχθεί και θα προχωρήσουμε στη δημοπράτηση και κατά πάσα πιθανότητα όταν έρθει ο Πρωθυπουργό στην Καστοριά στι αρχέ Φεβρουαρίου, θα το ανακοινώσει. Αυτά λοιπόν τα πράγματα κάνει ο Δήμαρχο της Στορίου για αυτά τα μεγάλα έργα που είναι έργα τη κυβέρνηση και των Υπουργείων. Και που δεν έχουμε αφήσει υπουργό για υπουργό, δεν έχουμε αφήσει που να μην αξιοποιήσουμε την παραμικρή δυνατότητα που έχουμε για να μπορέσουμε να δώσουμε λύση σε αυτά τα μεγάλα προβλήματα που θα στηρίξουν αναπτυξιακά και την Καστοριά αλλά και το Δήμο Νεστορίο. Και όταν ακούω κριτικές για αυτά τα μεγάλα θέματα από ανθρώπους όπως ο ο άνθρωπος αυτός που υπέβαλε την ανεξαρτοποίησή του τότε πραγματικά στεναχωριέμαι γιατί τότε σκέφτομαι ότι είτε δεν καταλαβαίνει κάποιο, είτε δεν γνωρίζει είτε έχει άλλες σκέψεις στο μυαλό του Αυτά Πιστεύετε ότι είναι ένα βήμα ε, ή είναι μια θα λέγαμε τοποθέτηση που οδηγεί ε, πέρα από την ανεξαρτοποίηση και σε μια υποψηφιότητα για τις επόμενες εκλογές παραδείγματος χάρη Αυτό δεν το γνωρίζω κύριε Νατσούλη ούτε με αφορά έχουμε δημοκρατία και ο καθένα είναι ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει. Όποιο νομίζει ότι έχει κάτι να πει στην τοπική κοινωνία τη κάθε περιοχή, α καταθέσει την πρότασή του, α βγάλει την προσωπικότητά του μπροστά, α ξεκινήσει να μιλάει και α πει τι έχει να πει και τι έχει να προσφέρει για την περιοχή μα. Ελεύθερο είναι ο καθένα να κάνει ό,τι θέλει. Δεν με απασχολεί και δεν με αφορά. Η δημοκρατία μας είναι ανοιχτή και ανεκτική στα πάντα, ακόμα και στις γραφικότητες. Μένει βέβαια πάρα πολύ αν θα είστε και πάλι εκ νέου υποψήφιος. Αλλά Αυτό ξέρω... σας το έχω απαντήσει Α, πολλές φορές, επειδή φορά... έχει τεθεί και στο ερώτημα που στο, μου βάλατε. Ναι, στο έτσι... στην επιστολή. Ναι, καταρχήν να, καταρχή, ε, να θυμίσω δύο κουβέντε ότι το 2014 πραγματικά σταμάτησα. Το 19 επανήλθα και το εξήγησα 500 φορέ και δεν χρειάζεται να επανέλθω. Το 19, όταν επανήλθα, δεν έβαλα ποτέ όρου και όρια το τι θα κάνω την επόμενη φορά. Πραγματικά θέλω να στηρίξω νέου ανθρώπου, και γι' αυτό το ψηφοδέλτιό μου είχε τότε και το δημοτικό μου συμβούλιο έχει αξιολογότατα νέα παιδιά. Νέα παιδιά που είναι επιστήμονε, που είναι έμπειροι, που έχουν ασχοληθεί με την αυτοδιοίκηση, που πιάνουν πουλιά στον αέρα, να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Υπάρχουν αυτά τα νέα παιδιά που θα αποτελέσουν τη μαγιά για τη συνέχεια στο μέλλον. Ποτέ δεν έχω πει εγώ μέχρι σήμερα τι θα κάνω. Σα είπα και εσά προσωπικά δύο ναι, φορέ ναι, που με ρωτήσατε, ναι, 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 ναι. ότι θα απαντήσω σε δύο μήνε περίπου. Ναι. Έτσι και τότε θα ξέρουμε, τώρα εάν ο καθένα βγάζει συμπεράσματα που θέλει να βγάλει για να κάνει την όποια κριτική νομίζω ότι πρέπει να κάνει, είναι δικαίωμά του να το κάνει. Έχιστε. Κύριε Κοσλόπλο, εδώ σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ Ο και εγώ που τα και είπαμε. Με σα ευχαριστούμε πάρα πολύ και χαιρετίσματα στον ιστοριο Ευχαριστώ πολύ. Αντένε 936. Το ραδιόφωνο όπω θέλει να είναι. Αντένε. Σέντρα.com.gr Το ιδιογραφικό site τη Καστοριά με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr Συνδέσου με την ενημέρωση.